Το όμορφο βίντεο βέβαια από πίσω μου και το πλάνο μαρτυρά το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε το επόμενο 20 λεπτό. Όλο το τέταρτο μέρος είναι αφιερωμένο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, η οποία ολοκληρώνεται αύριο. Είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, η αλήθεια είναι, με τίτλο «Ασφαλώς κυκλοφορώ», και έχει τη σφραγίδα της τροχέας Ηρακλείου. Στους αστυνομικούς της τροχέας Ηρακλείου, μια υποκειμενική άποψη θα εκφέρω αυτή τη στιγμή, και στον επικεφαλής βέβαια τον διοικητή, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την ευαισθησία που δείχνουν βέβαια και την ανθρωπιά, και έχουν ρηχτεί στη μάχη προκειμένου να προχωρήσει αυτή η δράση, η εκπαιδευτική δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ». Αυτός βέβαια είναι και ο ρόλος των σύγχρονων αστυνομικών, και γι' αυτό το λόγο έχουν δίπλα τους και στο πλευρό τους και την κοινωνία του Ηρακλείου. Μέγας χορηγός της συγκεκριμένης δράσης, ο Γρηγόρης Μικρογεύματα. Η Εύη Σπανού, η συνάδελφος, βρέθηκε με την κάμερα της Κρήτη TV της Κρήτη σήμερα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου. Κατέγραψε το ρεπορτάζ, έχουμε καταγράψει βέβαια και έχουμε προχωρήσει στην πραγματοποίηση ενός ειδικού αφιερώματος. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε. Είναι πρωί Πέμπτης. Το συνεργείο της εκπομπής Κρήτη σήμερα φτάνει στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Νέα Αλικαρνασσό. Εκεί πρόκειται να περάσει τις επόμενες 3,5 ώρες. Τόσο διαρκεί η περιήγηση κάθε σχολείου στους σταθμούς που έχει επιμεληθεί η τροχιά Ηρακλείου. Από τις 24 Μαΐου, το πάρκο έχει ανοίξει τις πύλες του και δέχεται καθημερινά περίπου 100 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διδαχθούν τη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά. Ο διοικητής της τροχιάς Ηρακλείου, Στέλιος Καρακούδης, μας καλωσορίζει στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Σας καλωσορίζουμε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δράση που έχει σχεδιάσει το τμήμα τροχιάς Ηρακλείου σε συνεργασία με την κοινοβοφελή επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου και σε συνεργασία και με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δράση αυτή κυκλοφοριακής αγωγής ονομάζεται «Ασφαλώς κυκλοφορώ». Ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 Μαΐου, έχει διάρκεια 10 ημέρες και θα περατωθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου. Καθημερινά δεχόμαστε 100 μαθητές από 2 ή 3 δημοτικά σχολεία. Στόχος είναι η καλλιέργεια οδηγικής κουλτούρας και η καλλιέργεια σωστής οδηγικής συνείδησης και συμπεριφοράς. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία αποτυπώνουν τις εικόνες και αυτά που ακούν από τις συναδέλφους μου, προκειμένου και τώρα αλλά και μελλοντικά να τα κάνουν πράξη. Οι υποψήφοι οδηγοί, με τη βοήθεια 14 τροχονόμων αστυνομικών, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη σωστή οδική συμπεριφορά στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα κυκλοφοριακής αγωγής, που αποτελείται από 6 σταθμούς, μέσα από βιωματικά παιχνίδια και ερωταπαντήσεις, υιοθετώντας παράλληλα την κατάλληλη συμπεριφορά οδηγού και πεζού. Για τα παιδιά έχουμε δημιουργήσει 6 εκπαιδευτικούς σταθμούς, οι οποίοι ξεκινάνε με τον πρώτο, που είναι οι μηχανές τροχιάς στα δίκυκλα. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τη χρήση του κράνους, να ανέβουν ακόμη και στις μηχανές, να δουν τις σιρήνες κτλ. Προχωράμε μετά στα ποδήλατα, όπου ανεβαίνουν και μαθαίνουν τον ποδηλατόδρομο. Κυκλοφορούν ως πεζοί στη συνέχεια με κάποιες συναδέλφους που τους εξηγούν πώς περνάμε την πεζοδιάβαση. Έχουμε ρυθμιστές τροχονόμους, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε συνδυασμό με φανάρια. Στη συνέχεια περνάμε στον τάπητα τροχέας που φοράνε τα παιδιά ειδικά γυαλιά προσομοίωσης μέθης. Κάνουν μετά διαδραστικό παιχνίδι σωστού λάθους και τροχού της τροχέας, όπου μαθαίνουν τα σήματα. Και τέλος μαθαίνουν τις πινακίδες κυκλοφορίας και κυκλοφορούν μέσα στο πάρκο. Αφετηρία της πολύωρης περιήγησης έχει ο σταθμός της γνωριμίας των μαθητών με τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας. Μοτοσυκλέτες, περιπολικά,
Το γερανοφόρο όχημα της τροχέας, αλλά και το ποδήλατο της τουριστικής αστυνομίας εντυπωσιάζουν τα παιδιά. Μα πάνω απ' όλα, οι σιρήνες που ηχούν σε όλα τα μήκη και πλάτη του πάρκου. Εκεί, τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τη χρήση ζώνης και κράνους, θα γνωρίσουν το σημαντικό ρόλο των δικυκλιστών και θα ανέβουν στη σέλα των μοτοσικλετών, αισθανόμενα ότι το καθήκον τους καλεί. Στο συγκεκριμένο σταθμό, στα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη γνωριμία με τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, τα δίκυκλα που έχω εγώ και ο συνάδελφος, το ποδήλατο που έχει έρθει από το τμήμα τουριστικής αστυνομίας, καθώς και το περιπολικό αυτοκίνητο της τροχείας με το γερανό. Τους μιλάμε για την αναγκαιότητα της χρήσης ζώνης στο αυτοκίνητο, μιλάμε για τις θέσεις στις θα πρέπει να κάθονται τα παιδιά μέσα στο όχημα, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να είναι απόλυτα ασφαλής, και κάνουμε και μια γενικότερη κουβέντα στο πώς θα πρέπει να κυκλοφοράμε, τους κινδύνους που υπάρχουν στον δρόμο, τη συχνότητα με την οποία συναντάμε τροχαία ατυχήματα και όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε σε ένα ατύχημα που υπάρχει πιθανότητα να μας συμβεί να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Εδώ πέρα που βρισκόμαστε σήμερα, την ενημέρωση που κάνουμε εμείς εδώ συγκεκριμένα στα δίκυκλα, είναι όσον αφορά τη χρήση του κράνους. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και ενημερώνουμε τα παιδιά ότι είναι απαραίτητο να φοράνε το κράνος όταν επιβαίνουν είτε σε ποδήλατο, είτε στο πατίνι τους, είτε στην μοτοσικλέτα. Όταν τους βάζει ο μπαμπάς πίσω, είτε σαν οδηγεί ο μπαμπάς ή σαν συνοδηγός το παιδί. Τους δίνουμε οδηγίες όσον αφορά το πώς θα πρέπει να κυκλοφορούν και τους δίνουμε οδηγίες ότι εφόσον βγουν από το σπίτι και κινηθούν, το πρώτο μέλημά τους θα είναι να γυρίσουν με ασφάλεια και αρτιμελείς στο σπίτι τους. Πρέπει να γνωρίζουν και να ξέρουν από μικρή ηλικία ότι η ζώνη είναι υποχρεωτική και στους μπροστά οδηγούς αλλά και στους συνεπιβάτες σε όλες τις θέσεις. Στατιστικά φαίνεται ότι η χρήση κράνους και η χρήση ζώνης έχουν μειώσει περίπου στο 67% τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα. Τουριστική αστυνομία. Εγώ με άλλους 4 συναδέλφους μου θα είμαστε στα ποδήλατα έως και τέλος του Οκτώβρη. Θα κινούμαστε στο κέντρο πόλης και ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε πληροφορίες στους τουρίστες και να αποτρέπουμε κυρίως τα δίκυκλα και τα οχήματα από το να κινούνται σε πεζόδρομους ή να παρκάρουν. Τα ποδήλατα είναι ηλεκτρικά. Έχουμε 4 ηλεκτρικά ποδήλατα και 2 κανονικά. Έχουμε τοποθετήσει πάνω φάρους και φακούς ώστε το βράδυ να μας βλέπουν για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Κυκλοφοριακής αγωγής που είναι ένα πρότυπο πόλης, μαθαίνουν τα παιδιά να ποδηλατούν, να χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους, φορώντας φυσικά το κράνος τους, τις επιγονατίδες, όλα εκείνα τα μέσα που είναι για την σωματική τους ακεραιότητα και είναι αναγκαία να τα φοράνε. Εφαρμόζουν λοιπόν στην πράξη όλα όσα μαθαίνουν στους υπόλοιπους σταθμούς και μπορώ να πω ότι εφαρμόζονται με επιτυχία. Το ποδήλατο σαφώς γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν, είναι κάτι το οποίο είναι μια διέξοδος, ένα παιχνίδι για εκείνο. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζει είναι τις πινακίδες, όπου το έργο μας, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να
να τους ενημερώσουμε, να τους πληροφορήσουμε, να μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν, όπως έχουμε πει, τα σύμβολα, δηλαδή τι θέλει να μας πει κάθε πινακίδα, τι είναι αυτό που θέλει να μας περιγράψει. Ο δικός μας σταθμός αφορά πώς κινούμαστε ασφαλώς ως πεζοί στην πόλη. Προσπαθούμε στα παιδιά να αναφερθούμε σε πραγματικές συνθήκες, όχι μόνο στις ιδανικές που υπάρχουν συνήθως στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Όπως βλέπουμε στατιστικά και στην Ευρώπη, το 21% προέρχεται από θανάτους που είναι παράσυρση πεζού. Γενικά στα παιδιά προσπαθούμε, επειδή απευθυνόμαστε σε μικρές ηλικίες, να γίνεται με τη μορφή ενός διαδραστικού παιχνιδιού. Είναι με ρωτοαπαντήσεις, από το να είναι ένα μάθημα το οποίο αφορά μια αποκλειστική θεωρία. Αναπαριστούν τα αυτοκίνητα, αναπαριστούν τους πεζούς, αναπαριστούν τα εμπόδια. Και προσπαθούμε να είναι λίγο πιο επικοινωνιακό και όχι ένα στιγνό μάθημα. Στην πρώτη ηλικιακή ομάδα θα μάθουμε στα παιδιά πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο, έχοντας πιασμένα οι γονείς τους από το χέρι. Ενώ στη δεύτερη ομάδα θα τους δείξουμε πώς να κυκλοφορούν μόνα τους πλέον στο δρόμο. Από τη δράση αυτή καταλαβαίνουμε τα παιδιά πόσο χαρούμενα είναι που βρίσκονται σε πραγματικές συνθήκες στην κυκλοφορία στις πόλεις του Ηρακλείου. Τα βιωματικά παιχνίδια, ο Τάπητας Τροχέας και ο Τροχός του Κοκ εντυπωσιάζουν τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να παίξουν και να γελάσουν. Εντύπωση μας προκαλεί η αντίδραση των παιδιών όταν φορούν τα ειδικά γυαλιά που δεν τους επιτρέπουν να δουν καθαρά, αλλά δείχνουν πώς είναι να οδηγεί κάποιος υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η απορία στο βλέμμα τους για το πώς είναι δυνατόν κάποιος να οδηγεί μεθυσμένος δίνει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο με προσεκτικότερους οδηγούς. Σταθμό αυτό έχουμε τα διαδραστικά παιχνίδια, ξεκινώντας από τον Τάπητα εδώ, ο οποίος αναπαριστά ένα τμήμα της πόλης. Τα παιδιά προσπαθούν να προχωρήσουν στο δρόμο σε ευθεία γραμμή και φορώντας ειδικά γυαλιά, τα γυαλιά μέθης. Μέσα από τα γυαλιά αυτά μπορούν και βλέπουν πως ένας οδηγός, ο οποίος έχει καταναλώσει μια ορισμένη ποσότητα αλκοόλ, οδηγεί και βλέπει και αντιλαμβάνεται το δρόμο. Σε αυτόν τον εκπαιδευτικό σταθμό έχουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι, κατά το οποίο ο συνάδελφος δείχνει κάποιες εικόνες οδηγικής συμπεριφοράς και τα παιδιά, αναλόγως αν την κρίνουν σωστή ή λάθος, τοποθετούν ανάλογα την μπάλα στην μπασκέτα που γράφει σωστό ή λάθος. Εδώ έχουμε τα βιωματικά παιχνίδια, τον τροχό του ΚΟΚ. Εξηγούμε τις βασικές αρχές των σημάτων, δηλαδή το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο, που σημαίνει κίνδυνος, απαγόρευση και προτεραιότητα. Και έχουμε τα παιδάκια, γυρίζουν τον τροχό και σε κάθε παιδάκι εξηγούμε το ανάλογο σήμα που το τυχαίνει. Είμαστε στο σταθμό 6, ώστε παραλαμβάνουμε τα παιδιά, προσπαθούμε να τους μάθουμε τις πινακίδες, σε τι κατηγορίες χωρίζονται, ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν, ώστε να μπουν και στα ποδήλατα, να μάθουν τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν κάποια πράγματα ήδη από το σχολείο, νιώθουν ενθουσιασμό βέβαια βλέποντας, γιατί εδώ έρχονται να κάνουν και σε πράξη αυτά που τους έχουν μάθει οι δασκάλοι τους. Το διαδραστικό παιχνίδι, το οποίο και η δικιά μας, ο δικός μας ο σταθμός τα βάζει σε αυτή τη διαδικασία, τα ενθουσιάζει ιδιαίτερα.
Ουσιαστικά αυτό που εμείς φροντίζουμε είναι να μάθουν, να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις πινακίδες σήμανσης, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία της οδού, όπως είναι οι διαβάσεις πεζών, φωτεινός σηματοδότης, η στάθμευση σε θέση ατόμων με κινητικά προβλήματα, οι ποδηλατόδρομοι, οι πεζόδρομοι. Ουσιαστικά αυτό που εξηγούμε στα παιδιά είναι τη χρησιμότητα του να εφαρμόζουν, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι στο δρόμο και αυτοί οι κίνδυνοι μας τους περιγράφουν, αυτούς τους κινδύνους μας τους περιγράφουν οι συγκεκριμένες πινακίδες. Με απλά παραδείγματα τους δίνουμε να καταλάβουν ότι σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, δεν εφαρμόζονται δηλαδή οι κανόνες που επιτάσσουν οι συγκεκριμένες πινακίδες, η πιθανότητα να προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα είναι πολύ μεγάλη. Οπότε τα παιδιά μέσα από βιωματικό παιχνίδι, μέσα από την καθοδήγηση τη δική μας, με τη μέθοδο ερωτοαπαντήσεων, σαφώς και τους είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν κάποια σημαντικά πράγματα που θα τους είναι χρήσιμα και τώρα ως πεζοί και ως χρήστες των ποδηλάτων, αλλά και αργότερα ως χρήστες των οδών ως οδηγοί οχημάτων. Ο σχεδιασμός που έχουμε καταρτήσει τα τελευταία χρόνια στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, πέρα από τα καθημερινά καθήκοντα της τροχονομικής αστυνόμευσης, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα και στην πρόληψη για το τροχαίο ατύχημα. Στο πλαίσιο λοιπόν της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων εντάσσονται και αυτές εδώ οι εκπαιδευτικές δράσεις. Θα πρέπει να σας πούμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου έχει κάνει 293 επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία όλων των βαθμίδων, σε δημοτικά γυμνάσια και σε λύκη ακόμα. Από τις εκπαιδευτικές αυτές δράσεις και τις επισκέψεις που έχουμε κάνει στα σχολεία, αλλά ακόμα και εδώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, τα συναισθήματα που λαμβάνουμε κι εμείς είναι ευχάριστα και πολύ θετικά. Καταρχήν, τόσο από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τα παιδιά που έρχονται εδώ, μένουν πάρα πολύ ευχαριστημένα, είναι πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές. Ακόμα πολλές θετικές κριτικές έχουμε εισπράξει και από τους γονείς των παιδιών όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε ότι μας σταματούν γονείς ή ακόμα έχει τύχει και παππούς, μας έχει σταματήσει στον δρόμο και μας έχει περιγράψει την εμπειρία που έχει ζήσει όντας ως οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο κατά την επιστροφή του εγγονού του από το σχολείο, το ίδιο το παιδί να του κάνει παρατήρηση για τον σωστό τρόπο οδήγησης. Να του επισημάνει γιατί ξεκίνησε το αυτοκίνητό του χωρίς να φορέσει την προστατευτική του ζώνη. Επίσης, άλλη περίπτωση, η γονέας μας έχει περιγράψει την εμπειρία που έχει βιώσει όντας μέσα στο αυτοκίνητο κατά την επιστροφή του παιδιού του από το σχολείο, όπου σε μία περίπτωση φτάνοντας, πλησιάζοντας ένα φωτεινό σηματοδότη και ενώ άναψε το πορτοκαλί, ο γονέας πάτησε τον γκάζι, επιτάχυνε προκειμένου να περάσει το φωτεινό σηματοδότη. Στην Ελλάδα λαμβάνουν χώρα συνεχώς τροχαία ατυχήματα. Δυστυχώς από την εμπειρία μας έχει αποδειχθεί και αυτό που βλέπουμε και παρατηρούμε συνεχώς είναι ότι δεν υπάρχει κατάλληλη παιδεία στους συμπολίτες μας. Η κατάλληλη παιδεία στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας θα πρέπει να υπογραμμίσουμε. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικές τέτοιου είδους δράσεις. Μάλιστα, θα πρέπει κάποια στιγμή και το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής να ενταχθεί και μέσα στα σχολεία. Να γίνεται μάθημα σε εβδομαδιαία βάση. Για να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στον τόπο μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παιδεία. Καλό είναι μάλιστα να λαμβάνουμε υπόψη και τα διδάγματα και τις ρίσεις, τα σοφά λόγια των προγόνων μας. Όπως είπε άλλωστε και ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, η αρχή της παιδείας είναι η αρχή των πάντων. Ως υπηρεσία, ως Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, το έχω πει και άλλες φορές, σκοπός μας δεν είναι να τιμωρήσουμε τον συμπολίτη μας όταν θα διαπράξει μια παράβαση. Σκοπός είναι να καταφέρουμε μέσα από τον τρόπο μας να αντιληφθεί ο ίδιος ο πολίτης ότι πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας για τη δικιά του σωματική ακεραιότητα πρωτίστως.
προσωπικό μας στίχημα είναι να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στον τόπο μας, να μειώσουμε όσο το δυνατόν τα τροχαία ατυχήματα, να εκμηδενίσουμε, αν μπορούμε να τα καταφέρουμε, που θα είναι και το ιδεατό, τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα στον τόπο μας. Τα ποδιά, τελειώνοντας την εκπαίδευσή τους εδώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, παίρνουν και κάποια δώρα από την υπηρεσία μας. Παίρνουν ένα φυλάδιο. Το φυλάδιο αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους, από την κίνησή τους ως πεζοί στον δρόμο, όταν οδηγούν κάποιο ποδήλατο, όταν επιβαίνουν σε κάποιο όχημα, καθώς επίσης περιλαμβάνει και κάποια παιχνίδια στο τέλος του φυλαδίου. Επίσης τα παιδιά παίρνουν μαζί τους ως δώρο ένα χάρακα από την Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου με κάποιες συμβουλές που αναγράφονται πάνω στο χάρακα και ένα στυλό με την επιγραφή της υπηρεσίας μας. Δράση και πρωτοβουλία που ξεχωρίζει, με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά, με πρωταγωνιστές τους αυριανούς οδηγούς. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι όλα είναι θέμα και ζήτημα σωστής παιδείας και νοοτροπίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά χτίζονται στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Η δίψα των λιλιπούτιων οδηγών μας γέμισε αισιοδοξία και πολλά, πολλά χαμόγελα. Ευχή όλων, ένας κόσμος χωρίς τροχαία συμβάντα. Στο χέρι μας να το πετύχουμε.